Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στις ετυμολογικές διαδρομές. Το όνομα της Παναγίας μας συνοδεύεται από πλήθος επιθέτων και προσωνυμίων που της έχουν αποδοθεί. Ξεπερνούν τα 1500 επίθετα αυτά που έχουν αποδοθεί στην Παναγία. Ο κάθε ερευνητής όλο και θεωρεί ότι ο κατάλογος έκλεισε, αλλά όλο και κάποιο νέο επίθετο εμφανίζεται και ο κατάλογος συνεχώς όλο και διευρύνεται. Η αγάπη, η δημιουργικότητα και η επινοητικότητα του ελληνικού λαού γεννούν συνεχώς νέα επίθετα για την Παναγία μας. Ο τρόπος σχηματισμού είναι αυτός που θα μας απασχολήσει στην απόψινή και την επόμενη εκπομπή μας. Κατηγοριοποιούνται τα επίθετα με βάση τον τρόπο με τον οποίο σχηματίζονται. Απόψε θα δούμε δύο από τις κατηγορίες. Πριν όμως θα ετυμολογήσουμε το προσωνύμιο Θεοτόκος. Είναι σύνθετη λέξη από το Θεός και το ρήμα τίκτο. Το Θεός προέρχεται είτε από το ρήμα θεόμε, που σημαίνει βλέπω, είναι αυτός που βλέπει τα πάντα, είτε από το ρήμα θεό, που σημαίνει τρέχω, είναι αυτός που τρέχει και μπορεί να είναι παντού, ο πανταχού παρόν. Το ρήμα τίκτο το χρησιμοποιούμε για γυναίκα που φέρει στον κόσμο νέο άνθρωπο. Έτεκε λοιπόν τον Θεόν, η Θεοτόκος. Πάμε να δούμε τώρα τον πρώτο τρόπο σχηματισμού επιθέτων για την Παναγία μας. Είναι με βάση την παράσταση της Παναγίας στην εικόνα. Έτσι έχουμε την βρεφοκρατούσα, βλέπουμε εδώ την Παναγία να κρατάει στην αγκαλιά της το βρέφος Χριστό, την γλυκοφιλούσα, όταν η Παναγία αποδίδει γλυκό ασπασμό στον μικρό Χριστό, και την πλατιτέρα των ουρανών, που θέλει να δείξει ότι η Παναγία είναι μεγαλύτερη από όλους τους ουρανούς. Τρία από τα παραγωγά, τα πάμπολα παραδείγματα. Ο δεύτερος τρόπος σχηματισμού ενός επιθέτου είναι από τον τόπο όπου βρίσκεται η εικόνα. Έτσι, για παράδειγμα, έχουμε την Παναγία Αθηνιώτισσα, στον Παρθενώνα. Εδώ να πούμε ότι ο Παρθενώνας, κατά το μεγαλύτερο μέρος της μακράς ιστορίας του, υπήρξε χριστιανικός ναός. Από το 500 μέχρι το 1458 που έγινε Οθωμανικό τζαμί. Σχεδόν για μία χιλιετία υπήρξε όχι απλώς χριστιανικός ναός, αλλά πολύ μεγάλο θρησκευτικό και προσχηματικό κέντρο καθ' όλη τη διάρκεια της Βυζαντινής περίοδου. Είναι χαρακτηριστικό ότι ένας εκ των μεγαλύτερων Βυζαντινών αυτοκρατόρων, ο βασίλειος ο δεύτερος, ο Βουλγαροκτόνος, στα 1018 αισθάνθηκε την ανάγκη να κατέβει στην Αθήνα, να πάει στο παραστήριο Ακρόπολη και να προσκυνήσει τον ναό και την εικόνα της Παναγίας της Αθηνιώτισσας, δείγμα του πόσο υψηλά σε εκτίμηση ήταν ο ναός και η εικόνα της Παναγίας της Αθηνιώτισσας κατά τη Βυζαντινή περίοδο. Ένα από τα ενδιαφέροντα στοιχεία της μετατροπής του αρχαίου ναού σε χριστιανικό είναι ότι τίποτα δεν πειράχθηκε, τίποτα δεν αλλάχθηκε, ακόμη και τα αετώματα αφέθηκαν όσοι είχαν. Η μεγάλη καταστροφή του Παρθενώνα έγινε στα τέλη του Σεπτεμβρίου του 1687 από τους Βενετούς, με επικεφαλής τον δόγη της γαλλινοτάτης δημοκρατίας της Βενετίας, τον Φραντσέσκο Μοροζίνη, όταν στα πλαίσια ενός από τους πολλούς Βενετοτουρκικούς πολέμους που ο συγκεκριμένος είχε ξεκινήσει στα 1645, βομβάρισε την Ακρόπολη, την οποία οι Τούρκοι είχαν πάρει το αποθήκη, και την τίναξε στον αέρα και την κατέστρεψε. Μία νίκη με μηδαμινά στρατηγικά αποτελέσματα για τους Βενετούς, καθώς λίγο μετά εγκατέλειψαν την Αθήνα και επέστρεψαν στις θέσεις τους στην Πελοπόννησο. Αυτά για την Παναγία την Αθηνιώτισσα. Και ένα δεύτερο παράδειγμα, η Παναγία Σουμελά, η εικόνα της Παναγίας Σουμελά, έτσι, το σύμβολο του ποντιακού ελληνισμού. Σουμελά σημαίνει εις του μελά, στο όρος μελά, στην τραπεζούντα. Το ενδιαφέρον είναι ότι και αυτή η εικόνα αρχικά ονομαζόταν Αθηνιώτισσα, διότι κατά την παράδοση την έφτιαξε ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Μετά το θάνατο του Ευαγγελιστή Λουκά, ο μαθητής του Ανανίας τη μετέφερε στην Αθήνα και την τοποθέτησε σε περικαλή ναό, γι' αυτό και ονομάστηκε Αθηνιώτισσα. Το 386 μετά Χριστόν όμως, δύο μοναχοί, η Βαρνάβας και Σοφρόνιος, έπειτα από όραμα της Παναγίας, ακολούθησαν την εικόνα που κατά την παράδοση άγγελοι τη μετέφεραν στην τραπεζούντα, εκεί με πηξίδα τον πηξίτη ποταμό έφτασαν στους πρόποδες του όρους Μελά, όπου εκεί μέσα από μια σπηλιά έβγαινε μια χρυσαφένια λάμψη,
ήταν η εικόνα και έπειτα από υπόδειξη της Παναγίας έκτισαν εκεί τον πρώτο ναό, λάξευσαν εκεί στο βουνό τον πρώτο ναό, ο αργότερα μετετράπη στο μεγάλο και γνωστό της πάση μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά, με το σπουδαίο πνευματικό και πολιτιστικό έργο στην περιοχή. Μετά τη γενοκτονία των Ποντίων, όταν ξεκληρίστηκε ο Ποντιακός Ελληνισμός, η εικόνα έμεινε εκεί, χάρη στις ενέργειες των μοναχών, οι οποίοι για να σώσουν την εικόνα και κάποια ιερά κοιμήλια, τα έκρυψαν σε ένα παρεκκλήσι 2 χιλιόμετρα μακριά από τη Μονή και πράγματι τα έσωσαν. 1930, έπειτα από ενέργειες του Μητροπολίτου Ξάνθης, του τότε και διαφεύγει το όνομά του, και του Λεωνίδα Ιασονίδη, υπουργού πρόνοιας στην κυβέρνηση την τότε του Ελευθερίου Βενιζέλου, ενήργησαν και έγινε δεκτό το αίτημα από τον τότε πρωθυπουργό της Τουρκίας, τον Ισμέτου Νονού. Πήγαν εκεί, βρήκαν τα κοιμήλια και την ιερή εικόνα και τη μετέφεραν στην Αθήνα, όπου έμεινε στο Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών μέχρι το 1951. Είναι χαρακτηριστική η δήλωση του Λεωνίδα Ιασονίδη τότε. Είπε ότι στην Ελλάδα υπήρχαν πόντοι, αλλά δεν υπήρχε πόντος. Τώρα που ήρθε η εικόνα της Παναγίας Σουμελά, ήρθε και ο πόντος. Και τελικά το 1952 τοποθετήθηκε στον Περικαλή Ναό που κτίστηκε στους πρόποδες του Βερμίου, εκεί όπου είναι μέχρι σήμερα και εορτάζεται λαμπρά κάθε 15 Αυγούστου. Αυτά για απόψε, θα συνεχίσουμε με τα επίκτα της Παναγίας μας στην επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε, γεια σας, να είστε καλά.